ο Αθήναιος στους δειπνοσοφιστές του σώζει ένα στίχο του Αχιλόχου λέγοντας τα εξής: «Τα δε σίκα στο νησί της Πάρου, γιατί και εκεί γίνονται περίφημα σίκα, που οι Πάροι ονομάζουν αιμόνια», τα μνημονεύει ο Αρχίλοχος μιλώντας έτσι: «Αία Πάρων και σίκα Κίνα και θαλάσσιων βίων. Ε, απα, ρον και σι, κακί, να και θαλά, σιον μπι, όν». Στα αγγλικά: «Goodbye to Paros and those figs and life on the sea». 8 σωσμένες λέξεις που σώθηκαν από επιλογή. Κάποιος, Αθήναιος, θέλησε να μνημονεύσει κάποιον, Αρχίλοχο, που επίσης με τη σειρά του μνημονεύει κάτι, τα σίκα. Η μνήμη είναι ο στόχος της διάσωσης, το αντίθετο της λύθης. Μέσα από τη γραφή να κρατηθεί αυτό που κάποιος απ' έξω γνωρίζει και θυμάται. Και έτσι μας μένει εδώ στα χέρια ο στίχος. 8 λέξεις με την παρήχηση του κάπα και του άλφα. Η πρώτη λέξη, «Αία», στα αγγλικά, «Goodbye». Και τώρα η αγγλική στα ελληνικά, «Χαιρέτα την Πάρο». Θυμίζοντας μάλιστα τον καταληκτικό του καβάφι στίχο στο απολύπινο Θεός Αντώνιον. «Και αποχαιρέτα την Αλεξάνδρεια που χάνεις». «Αν» και το ρήμα «εάν», από όπου η προστακτική «εα», η πρώτη λέξη του στίχου που δίνει τον τόνο, εκείνη που στα αγγλικά μεταφράστηκε «χαιρετώ», στην πραγματικότητα σημαίνει «αφήνω, παρετούμε, παραλείπω, αδιαφορώ, παρετώ, εγκαταλείπω, ολιγορώ, αμελώ». Άφησέ την, λοιπόν, την Πάρο και εκείνα τα σίκα και τη θαλασσινή ζωή. Ή ακόμα, παράτα την Πάρο. Την ίδια λέξη, «αία», λέει ο Οδυσσέας στον Αχιλλέα. «Αλέτη και νυν, πάβε, αία δε χόλων θυμαλγέα». Που πά να πει, «όμως ακόμα και τώρα σταμάτα, παράτα τον θυμό που σου πονάει την καρδιά». «Αία», δεύτερο πρόσωπο προστακτικής του ρήματος «εάν», μας βάζει κατευθείαν στο ερώτημα, ποιος άραγε μιλάει και σε ποιον απευθύνεται. Κάποιος, φανταζόμαστε το πρόσωπο του ποιητή, απευθύνεται σε προστακτική, σε δεύτερο πρόσωπο, σε κάποιον άλλο που την Πάρο αφήνει ή πρέπει να αφήσει και του λέει να την χαιρετήσει, να την αφήσει, να την παρατήσει. Και ο άλλος μπορεί ακόμα να είναι ο εαυτός του. «Παράτα την», μονολογεί λοιπόν ο ποιητής ή ο αναγνώστης, δηλαδή εμείς. Και η προστακτική μπορεί να εννοηθεί ως μιας δεδομένης κατάστασης ανατροπή. Να την αφήσεις αυτήν που τώρα κατοικείς. Αλλά επίσης μπορεί να κουβαλάει την αποδοχή. Αποδοχή συντελεσμένου ήδη γεγονότος. Αποδοχή του αναπόφευκτου που θα συμβεί. «Αία», η πρώτη λέξη δίνει τον τόνο του αποσπάσματος. «Παράτα την αυτήν που δεν σου κάνει». Ή αντιθέτως, «χαιρέτα την ενώ δεν θέλεις». «Χαιρέτα την γιατί έτσι πρέπει». Δεύτερη λέξη, «Πάρον». «Αυτή που δέον αφαιθεί είναι εν ίσως πάρος». Τρίτη λέξη, ομοίως και έκτη. «Και», συμπλεκτικό σύνδεσμος. Συνδέει την Πάρο με τα σίκα εκείνα και τη θαλασσινή ζωή. «Δις εκφερόμενον» σημαίνει και, όχι μόνον, αλλά. «Αία, Πάρον και σίκα». Τέταρτη λέξη, «σίκα». «Σίκον», ο καρπός της σικής. «Αλλά και σίκον», το γυναικείο νεδίων, γράφει το λεξικό και παραθέτει τον Αριστοφάνη. «Του μεν, μέγα και παχύν, της δε, ιδί το σίκον». «Αία, Πάρον και σίκα Κίνα». Πέμπτη λέξη, «Κίνα». «Αία, Πάρον και σίκα Κίνα». «Κίνος», ιωνική ποιητική εκδοχή της δεικτικής αντωνυμίας «εκείνος». Αντωνυμία δεικτική, δεικνύουσα πρόσωπο ή πράγμα κείμενον μακράν τοπικός ή χρονικός. Περιού εγένετο λόγος προηγουμένους.
όχι απλώς τα σίκα, αλλά τα σίκα εκείνα, εκεί και όχι εδώ. Ο Μιλών από μακριά τα δείχνει με το νου, όπως ο Βαμβακάρης όταν τραγουδά του πλάστη εκείνου και δείχνει τον Θεό πέρα μακριά και όχι εδώ. Τα σίκα εκείνα, με έφαση στα εκείνα, εκείνα εκεί εδώ πέρα που εδώ δεν είναι πλέον, εκείνα που κανείς από μακριά ταινίζει, εκείνα που σκέπτεται που ήδη νοσταλγεί ή εκείνα τα περασμένα ή αντιστρέφοντας, εκείνα που δεν θέλει, εκείνα που τον ταλαιπώρησαν, εκείνα εκεί, τα παλιοσίκα. Μαζί με την πρώτη λέξη «ΕΑ», η πέμπτη λέξη «κίνα», ορμητική, επαναφέρει τόνο και χρειά μέσα από «ε» και «α». «ΕΑ», «πάρον» και «σίκα», «κίνα» και «θαλάσσιον». Όδο η λέξη. Θαλάσσιος, εκείνος της θαλάσσης. «ΕΑ», «πάρον» και «σίκα», «κίνα» και «θαλάσσιον», «βίον». Όδο η λέξη. «Βίον». «Βίος», «ζωή». Ο τρόπος καθών ζήτης. Άρα βίος θαλάσσιος είναι ο της θαλάσσης βίος, η ζωή δίπλα ή μέσα ή κοντά στη θάλασσα, ο βίος με τα χαρακτηριστικά της θάλασσας, ο τρόπος με τον οποίο ζει κανείς στη θάλασσα ή ο τρόπος που του δίνει το φαΐ του. Οι εκδοχές νοήματος του αποσπάσματος προκύπτουν μέσα σε πλούτο τόνου και χρειάς. Είτε τα σίκα εδία, ερωτική ζωή, αντιστοιχούν στη θαλασσινή ζωή, χαρά, ταλαιπωρία ή κάματος, είτε τα σίκα φαγητό, ο βρόσιμος καρπός του όψιμου καλοκαιριού συνδέεται με τη θαλασσινή ζωή, ως φαγητό, θαλασσινά και ψάρια. Η φράση όσο έχει δοθεί περικλεί μέσα της ταυτόχρονα όλες τις ερμηνείες. Εάν γνωρίζαμε το υπόλοιπο ποίημα, κάποια από τα νοήματα θα αποκλείονταν. Τώρα είμαστε ελεύθεροι να επιλέγουμε τη δική μας εκδοχή, κάθε στιγμή, για αυτό το στίχο που μας βάζει, ώστε να μας διώξει και να αφήσουμε, γιατί το δεύτερο πρόσωπο της προστακτικής μπορεί πάντα να είμαστε εμείς, στον ανοιχτό χώρο της νήσου Πάρου, θάλασσα και στεριά, παράδεισο ή βάσανο, το μήνα Αύγουστο. Ε, απά, ρον και σι, κακή, να και θαλά, σι, ον βι, ον. Ε, απά, ρον και σι, κακή, να και θαλά, σι, ον βι, ον. Παράτα την Πάρο και εκείνα τα σίκα και τη θαλασσινή ζωή. Παράτα την Πάρο με τα σίκα της και τη θαλασσινή ζωή της. Παράτα την Πάρο και τους έρωτες και τη ζωή δίπλα στη θάλασσα. Παράτα την Πάρο, σίκα και θάλασσα. Να την αφήσεις την Πάρο και εκείνα τα εδία και τη θάλασσα στην ταλαιπωρία. Να την αφήσεις την Πάρο και όχι μόνο εκείνα τα σίκα, αλλά και τη θάλασσα στη ζωή. Και αποχαιρέτα την Πάρο και εκείνα τα σίκα και τη θαλασσινή ζωή. Ή ακόμα, ε, απά, ρον και σι, κακή, να και καλά, σι, ον, βι, ον. Thank you.
Ο Χριστάκης είναι, ποιος είναι? Ο Μάρκος. Α, ο Μάρκος είναι.